Πλοκάμια και στο Βόλο φαίνεται ότι ήθελε να απλώσει το κύκλωμα το οποίο χρησιμοποιούσε βιτρίνα επιχειρήσει παροχής υπηρεσιών μασάζ και εκμεταλλευόταν σεξουαλικά γυναίκες. Ενώ μέλη του κυκλώματός του φέρεται να εμπλέκονταν μεταξύ άλλων σε απάτες με εικονικά τροχαία ατυχήματα αλλά και δανεισμούς χρημάτων. Το κύκλωμα εξαρθρώθηκε μετά από έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης. Ως εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται ένας 43χρονος, ενώ ανάμεσα στα άτομα που έχουν συλληφθεί είναι μια 42χρονη σύζυγός του και 21 ετών γιος τους. Οι επιχειρήσεις βιτρίνα λειτουργούσαν σε Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στον Εύασμο και στην Οδό Μοναστηρίου, καθώς επίσης και στις Σέρες. Εκεί ήταν υπεύθυνη, όπως αποκαλύπτει, μια 30χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 30χρονη φαίνεται να είχε προχωρήσει στην ίδρυση αντίστοιχης επιχείρησης παροχής μασάζ και στο Βόλο. Ωστόσο, δεν φαίνεται να πρόλαβε να λειτουργήσει, καθώς η ίδια συνελήφθη τελικά από την αστυνομία και δεν άνοιξε την επιχείρηση. Η 30χρονη οδηγήθηκε στον ανακριτή Θεσσαλονίκης και κρίθηκε προφυλακιστέα. Σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και κατά περίπτωση δίωξης για μαστροπία και συνέργεια στην πράξη αυτή, εμπορία ανθρώπων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες όπως απάτη, άμεση συνέργεια στην απάτη, φαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδή υπεύθυνη δήλωση και παράνομη κατοχή όπλου.